Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό και τον δοξάζουμε γιατί μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Χριστιανική οικογένεια». Είναι η εκπομπή όπου μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού προσπαθούμε να βρούμε τι είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε η χριστιανική οικογένεια να αυξάνει, να οικοδομείται στην παρουσία του Θεού και ο Θεός να χαίρεται, να ευαρεστείται και να ευλογεί και να χρησιμοποιεί την οικογένεια αυτή για τη δόξα τη δική Του. Συνεχίζουμε την ενότητα δύσκολες καταστάσεις που προέρχονται από το περιβάλλον μας. Είπαμε από το περιβάλλον πρώτα-πρώτα των γονέων μας και των πεθερικών, στη συνέχεια των αδελφών μας μέσα στην Εκκλησία, την τοπική, την ευρύτερη, και τέλος θα προχωρήσουμε τώρα στις δυσκολίες που μπορούν να προέλθουν και να εισχωρήσουν μέσα στην οικογένεια από τους φίλους ή τους συγγενείς. Φίλους, αδελφούς ή μη αδελφούς και συγγενείς, δηλαδή από το άμεσό μας περιβάλλον, το πολύ κοντινό μας περιβάλλον, είτε το χριστιανικό, το αδελφικό, μέσα στην αδελφότητα που ζούμε, είτε το συγγενικό, είτε το φιλικό, είτε ακόμη και το επαγγελματικό. Δηλαδή, από το άμεσο, ιδιαίτερο θα τολμούσα να πω, περιβάλλον που βρίσκεται μέσα στην καθημερινότητά μας. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι. Τους κάνουμε μία ενότητα όλους αυτούς, γιατί αποτελούν τους πλησίον μας. Και εδώ πάλι θα επαναλάβουμε ότι ο γάμος είναι κατεξοχήν πνευματικό έργο. Και σαν πνευματικό έργο υπόκειται στις εντολές του Λόγου του Θεού, κατά πάντα, στις υποσχέσεις του Θεού, σε επαγγελίες του Θεού, αλλά και στο έργο του Θεού. Δηλαδή θα πρέπει να αφενός μεν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πάντα, να προστατεύουμε την οικογένειά μας από τις επιδρομές, τις εισβολές των κακών πραγμάτων που μπορούν να έρθουν από το άμεσο κοντινό μας περιβάλλον, ταυτόχρονα όμως και να είμαστε φως, ώστε να εκπέμπεται η ευωδία του Χριστού σε αυτό που αποκαλέσαμε ιδιαίτερο, άμεσο, προσωπικό και οικογενειακό περιβάλλον. Όπως είναι οι συγγενείς μας, όπως είναι οι φίλοι μας αδελφοί και μη αδελφοί, δηλαδή χριστιανοί και μη χριστιανοί σύμφωνα με τη δική μας εκκλησία και επιπλέον και οι συνάδελφοί μας. Αυτοί αποτελούν λοιπόν τους πλησίον μας, στην οποία, για τους οποίους ο Λόγος του Θεού αναφέρεται να αγαπήσεις τον πλησίον σου, να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Αυτό αποτελούσε και το βασικό πρόβλημα στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος είναι ο πλησίον. Γι' αυτό κάποτε και ένας νομικός που άκουγε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό να κηρύττει για την αιώνια ζωή και για τη βασιλεία των ουρανών, πειράζον τον Κύριο, του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να πράξω για να κληρονομήσω τη βασιλεία των ουρανών?» Και ο Κύριος μας του είπε αυτό το οποίο θα έλεγε οποιοδήποτε από εμάς: τι διαβάζεις μέσα από το Λόγο του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη τι διαβάζεις μέσα από τον νόμο,
Και αποκρίθηκε ο νομικός που ήξερε το λόγο του Θεού: «Θα αγαπάς Κύριον το Θεό σου εξ όλης καρδίας σου, ψυχή σου, δυνάμεώς σου και διανοία σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Και ο Κύριος μας του είπε: «Καλό κάνεις, κάνε ατούτο και θα ζήσεις και θα έχεις ζωή αιώνια». Όμως συνεχίζοντας να πειράζει τον Κύριο Ιησούς, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο νομικός, και θέλοντας να δικαιώσει τον εαυτό του, λέει: «Και ποιος είναι ο πλησίων μου, ποιον αγαπάω σαν τον εαυτό μου, την οικογένειά μου, τη συγγενειά μου, τη γειτονιά μου, τη φυλή μου τότε, ή τον Ισραήλ όλων, ή τους γείτονες, ποιος είναι, πού αρχίζει και πού τελειώνει η έννοια του πλησίων». Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ήρθε να δώσει την πραγματική εικόνα του ποιος είναι και ποιος μπορεί να γίνει πλησίων και ποιον πρέπει να αγαπάμε σαν πλησίων μας. Και λέει εκείνη την πολύ ωραία ιστορία: «Κάποιος άνθρωπος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ στην Ιεριχώ και περιέπεσε σε ληστές». Έφυγε από την Ιερουσαλήμ, πήγαινε στην Ιεριχώ και συνάντησε ληστές, οι οποίοι αφού τον γύμνωσαν, αφού τον κατεπλήγωσαν, ανεχώρησαν και τον άφησαν ημιθανή. Τον λίστεψαν, τον πλήγωσαν, τον έκδισαν και τον άφησαν κάτω έτοιμο θάνατο. Κατά συγκυρία, κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός δηλαδή οδηγεί τα βήματα ενός δούλου του ιερέα. Κατά συγκυρία λοιπόν κάποιος ιερέας κατέβαινε διεκείνης της οδού και βλέποντας τον τραυματισμένο πέρασε στην άλλο δρόμο και έφυγε. Σκεφτείτε απογοήτευση αυτός ο πληγωμένος. Να βλέπει έναν ιερέα που τον ήξερε, δεν μπορεί να μην τον ήξερε, μέσα στο ναό ιεράτευε, να τον βλέπει να έρχεται, ελπίδα που θα δημιουργήθηκε μέσα του, έρχεται ένας άνθρωπος φθαλμένος από το Θεό, άνθρωπος του Θεού, να με βοηθήσει, και να διαπιστώνει ότι φεύγει ο ιερέας. Σε λίγο έρχεται κάποιος Λεβίτης, πάλι κατά συγκυρία, πάλι οδηγημένος από το Θεό. Γιατί ο Θεός αγαπάει τον τραυματισμένο, αγαπάει τον ημιθανή, αγαπάει τον πληγωμένο. Αλλά και ο Λεβίτης φτάσασε στον τόπο εκείνον, ήλθε, είδε και πέρασε και αυτός από το άλλο μέρος. Και ξαφνικά έρχεται ένας Σαμαρίτης, ο οποίος ήταν αιρετικός, αλλογενής, σύμφωνα με τις απόψεις, τις αληθινές απόψεις των Ιουδαίων. Οι Σαμαρίτες δεν ακολουθούσαν το λόγο του Θεού, δεν λάτρευαν το Θεό στον ναό του Σολομώντα όπως είχε δώσει εντολή ο Θεός, και είχαν και άλλους θεούς που λάτρευαν, ήσαν και ειδωλολάτρες, είχαν κάνει και άλλους ναούς, δύο βόδια, και τα λάτρευαν στους θεούς. Είχαν αποστατήσει πάρα πολύ από την αληθινή διδασκαλία, από τον νόμο που ο Θεός έδωσε στο Μωυσή. Αλλά αυτός ο Σαμαρίτης, καθώς πλησίασε και έφτασε στον τόπο όπου ήτο ο πληγωμένος, τον είδε, τον σπλαχνίστηκε και αφού τον πλησίασε, έδεσε τις πληγές του, έβαλε κρασί και λαδάκια πάνω στις πληγές, τον πήρε και τον έβαλε πάνω στο γαϊδουράκι του, τον έφερε στο ξενοδοχείο, στο παντοχείο, επεμελήθη όλη τη νύχτα αυτού, και την άλλη μέρα όταν βγήκε, βγάζει 2 δινάρια, δίνει στον παντοχία και του λέει: «Επιμελήθη τι τώρα εσύ σε παρακαλώ του πληγωμένου, και ό,τι αν δαπανίσεις παραπάνω, εγώ όταν θα επανέλθω, πού θα επανέλθω για να το δω, θα σου δώσω». Και ρωτάει τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός: «Για πες μου, ποιος είναι ο πλησίον του πληγωμένου, ο ιερεύς που τον εγκατέλειψε, ο Λεβίτης που τον εγκατέλειψε, ή ο αιρετικός ο Σαμαρίτης που τον σπλαχνίστηκε?» Άρα λοιπόν δεν είναι ποιος είναι ο πλησίον σου για να τον αγαπήσεις, είναι εσύ να γίνεις πλησίον και να εκδηλώσεις την αγάπη σου. Εμείς κάνουμε τον άλλον πλησίον μας. Εμείς μπορούμε μόνο
να κάνουμε τον άλλο να μας αγαπήσει. Εμείς. Γιατί μπορούμε να τον περιφρονήσουμε, μπορούμε να τον εγκαταλείψουμε ή μπορούμε να τον σπλαχνιστούμε. Άρα λοιπόν ο πρώτος νόμος του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού για μας που θέλουμε, καθώς μας ελευθέρωσε ο Χριστός, να είμαστε δούλοι Θεού για να είναι ο καρπός μας της Αγίας Μόνη, είναι να αγαπάμε όλους τους πλησίων μας και να γινόμαστε εμείς πλησίων σε όλους τους κοντινούς μας. Δηλαδή πώς βλέπεις τον ξάδελφο, την ξαδέλφη, τον όχι πολύ ευγενικό, τον όχι πολύ καλό, τον βλέπεις απλησίων σου, που πρέπει να τον σπλαχνίζεσαι. Γι' αυτό και ο Κύριος μας τη λέει. Ποιος λοιπόν εκ των τριών τούτων σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον του τραυματισμένου από τους ληστές? Και ο νομικός δεν μπορούσε να απαντήσει τίποτα άλλο. Ο ποιήσας το έλεος αυτού. Και ο Χριστός ολοκλήρωσε, είπα και εσύ κάμνε ομοίως. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο σκεφτόμαστε για τους συγγενείς μας, για τους φίλους μας, για τους συναδέλφους μας, είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός τον έφερε στο δρόμο μου, όπως έφερε στο δρόμο του τον τραυματισμένο και στον ιερέα και στο Λεβίτη και στο Σαμαρίτη. Ποιος όμως έγινε πλησίον? Αυτόν τον άνθρωπο τον έφερε στο δρόμο μου ο Θεός. Δεν πήγα να τον βρω εγώ. Ήρθε μόνος του. Ήρθε μόνος του γιατί είναι ξάδελφός μου, θείος μου, ανιψιός μου. Ήρθε στο δρόμο μου γιατί είναι συνάδελφός μου. Αλλά ήρθε και στο δρόμο μου γιατί γίναμε φίλοι. Ήρθε κοντά μου. Πήγα κοντά του. Το πρώτο λοιπόν συνέστημα το οποίο πρέπει να υπάρχει μέσα στην καρδιά μας είναι ότι τον αγαπάμε με την αγάπη που ο Θεός θέλει, σαν τον εαυτό μας. Δηλαδή, ό,τι θα θέλαμε να κάνει αυτός εμάς από αγάπη, το ίδιο πρέπει να κάνουμε εμείς σε αυτόν από αγάπη. Τι θα ήθελα να κάνει σε μένα ο συγγενής μου, επειδή είναι συγγενής μου? Πράξεις αγάπης. Τι θα ήθελα να κάνει για μένα ο συνάδελφός μου που είμαστε δίπλα στα γραφεία μας, στη δουλειά μας, στο έργο μας? Πράξεις αγάπης. Το ίδιο πρέπει να κάνω κι εγώ. Βέβαια, τώρα εδώ αρχίζει το κρίσιμο σημείο. Ο πρώτος πλησίον που ο Θεός έχει βάλει στη ζωή μου είναι η γυναίκα μου και στη γυναίκα μου ο άντρας της. Και μάλιστα όχι τόσο πλησίον που είναι ένα. Ο πρώτος πλησίον που έχει βάλει ο Θεός στο ένα που είναι ο άντρας και η γυναίκα είναι τα παιδιά. Άρα λοιπόν εκεί είναι βασικά η πρώτη απαραίτητη αγάπη εκ της ενότητος. Επειδή είμαστε ένα, επειδή πρέπει να είμαστε ένα, επειδή πρέπει να συγκατοικούμε εν ομονία, να έχουμε την ίδια σκέψη, την ίδια λογική. Ο πρώτος αδελφός που έχω εγώ στη ζωή μου είναι η γυναίκα μου. Και ο πρώτος αδελφός που έχει η γυναίκα μου στη ζωή της είμαι εγώ. Άρα και η αδελφική αγάπη, γιατί ο άντρας και η γυναίκα πρώτα είναι αδελφοί, εν Χριστώ Ιησού καλοί, ύστερα είναι φίλοι για να είναι στο τέλος καλή σύζυγη. Και όχι μόνο ο άντρας και η γυναίκα, αλλά και η οικογένεια ολόκληρη και τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά, έχουμε συναδέλφους, συγγενείς, φίλους που πρέπει να τους αγαπάμε σαν τον εαυτό μας. Αλλά, μεγάλη προσοχή.
μην χαλάσει η ισορροπία στο έργο το πνευματικό που έχουμε, που λέγεται οικογένεια χριστιανική. Μην χαλάσει η ισορροπία του Λόγου του Θεού. Ο Θεός έχει κάνει τα πάντα με ευσχημοσύνη και κατά τάξη, και βεβαίως πολύ περισσότερο τη χριστιανική οικογένεια. Είμαστε φίλοι με τη γυναίκα μου, είμαστε αδέλφια, ο Θεός μας κάνει καλούς συζύγους, με τον συγγενή μου είμαστε φίλοι, είναι πλησίον μου, τον αγαπάω σαν τον εαυτό μου, αλλά είναι έξω από την οικογένεια. Να το δούμε λίγο καλύτερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η κεφαλή της γυναίκας είναι ο άντρας. Αυτή είναι η τάξη, η ευσημοσύνη, η ισορροπία, η πνευματική ισορροπία. Η δόξα του ανδρός είναι η γυναίκα του. Και ξαφνικά εμφανίζονται πρόσωπα που λέγονται συγγενείς, που λέγονται φίλοι, που λέγονται συνάδελφοι, που λέγονται αδελφοί. Εδώ είναι τώρα η σοφία που πρέπει ο Θεός να μας δώσει και να ζητάμε, γιατί είμαστε λοιποί σοφίας. Και μόνο ο Θεός δίδει πλουσίως στο ζητούντα και δεν ονειδίζει, ώστε και να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον αδελφόν μας και να γινόμαστε πλησίον, να του δίνουμε την αγάπη μας για να μας δίνει και αυτός, δηλαδή να κερδίζουμε την αγάπη εν Χριστώ πάντα με τους πλησίον μας, αλλά ταυτόχρονα να μην χαλάσει η ισορροπία της οικογένειας η πνευματική. Ο κίνδυνος δηλαδή ποιος είναι? Τον αγαπάω το συγγενή μου, τον αγαπάω το φίλο μου, έχει ανάγκη, τον φροντίζω, αλλά δεν του επιτρέπω, ή μάλλον πιο σωστά δεν επιτρέπω στη σχέση αυτή την αδελφική του πλησίον να γίνει, να μπει μέσα στην οικογένεια και να χαλάσει την ενότητα της οικογένειας. Και ξέρετε πόσο εύκολο γίνεται αυτό, χωρίς να το καταλάβουμε. Χωρίς να το καταλάβουμε. Και τα προβλήματα τρομακτικά. Μέχρι χωρισμό, μέχρι διαζύγιο, μέχρι δυστυχία, καταστροφή. Όταν δεν υπολογίσουμε και τους δύο τους παράγοντες. Βεβαίως τον παράγοντα να αγαπήσω τον πλησίον μου που είναι συγγενής μου, αδελφός μου, ξάδελφός μου, αδελφός μου σαρκικός, ξάδελφός μου, το φίλο μου, τον αδελφικό φίλο μου και τον χριστιανό αδελφό φίλο μου, να μην αφήσω τον συνάδελφό μου, τον καλό που με βοηθάει, που τον αγαπάω, να μπει μέσα στην οικογένεια και να ανατρέψει την πνευματική ισορροπία στον γάμο που είναι έργο Θεού. Εδώ χρειαζόμαστε σοφία Θεού. Πραγματικά χρειαζόμαστε σοφία Θεού, ώστε να πράττουμε όσα οφείλουμε να πράττουμε, αλλά πάντοτε με επίγνωση του θελήματος του Θεού. Γιατί αν ωφελήσουμε όλους τους ανθρώπους τους πλησίων μας και χαλάσουμε την οικογένειά μας, δεν ωφελούμεθα σε τίποτα. Είναι λοιπόν μια πολύ λεπτή σχέση. Πώς το αντιμετωπίζουμε τώρα αυτό, ώστε να μην μπουν τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια, και τα οποία μπαίνουν πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα με καλή πρόθεση από μας και από τους άλλους.
Έχω καλή πρόθεση εγώ με τον αδελφό μου, τον φίλο μου, την αδελφή μου, τη φίλη μου, με τον αδελφό μου, το σαρκικό, την αδελφή μου, τη σαρκική. Και το λέω στη γυναίκα μου, πρέπει να τους βοηθήσουμε, πρέπει να πιστέψουν, πρέπει, έχουν δυσκολίες, έχουν ανάγκες. Κοίταξε, πρέπει να είμαστε κοντά τους, πρέπει να τους ανοίξουμε την καρδιά μας. Ναι, όλα αυτά ναι. Αλλά πρόσεχε την οικογένειά σου. Πού είναι ο εαυτός σου? Γιατί εάν χαλάσει η οικογένειά σου, όλα τα άλλα που αγωνίζεσαι να κάνεις θα είναι γκρεμισμένα. Εάν στέκεται η οικογένειά σου σωστά στην ενότητα της πίστεως και του Πνεύματος του Αγίου, στην ενότητα του Λόγου του Θεού, της οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου, όλα τα άλλα όσα κάνεις θα είναι ευλογημένα και επιτυχημένα. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και έναν πανούργο εχθρό, ο οποίος αγωνίζεται να βρει τόπο, γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, μη δίδετε τόπο εις το διάβολο, αγωνίζεται να βρει τόπο μέσα από όμορφες προθέσεις για να γκρεμίσει. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό, το οποίο δεν είναι κάτι ασυνήθιστο? Δεν είναι ασυνήθιστο να δημιουργούν προβλήματα στην οικογένεια κάποιο συγγενικό, στενό μας πρόσωπο. Να δημιουργούνται προβλήματα μέσα στην οικογένεια από κάποιο πιο πολύ φιλικό και αγαπητό μας πρόσωπο. Να δημιουργούνται προβλήματα στην οικογένεια από κάποιον αδελφό μας εν Χριστώ, στενό, αγαπητό φίλο. Και να δημιουργούνται προβλήματα μέσα στην οικογένεια. Ή να δημιουργούνται προβλήματα ακόμη από συναδελφού, από συνάδελφους, φίλους, αγαπητούς μέσα στην οικογένεια. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Γιατί χρειάζεται τώρα να σταθούμε στερεοί, αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού, για να είμαστε προστατευμένοι από τον Πατέρα Θεό με τη σοφία που θα μας δίνει μέσα από το Λόγο Του και από την οδηγία και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και εδώ, αδερφοί, επανερχόμεθα στο χρυσό κανόνα της οικογένειας. Να ζούμε κατά γνώση. Να συνοικείτε, να συγκατοικείτε κατά γνώση. Δηλαδή γνωρίζοντας τα πράγματα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άντρας και η γυναίκα είναι φίλοι, αδελφοί, προσεύχονται μαζί, συζητάνε, ανοίγουν τις καρδιές τους και τα παιδιά τους είναι συνεργάτες στο έργο του Θεού, φίλοι και αδελφοί. Αυτή είναι η οικογένεια η ευλογημένη. Όταν όλη η οικογένεια είναι φίλοι, είναι αδελφοί, είναι συνεργάτες με τον έναν που είναι ο πατέρας και η μάνα στην παρουσία του Θεού. Άρα λοιπόν, εφόσον είμαστε αδελφοί, προσευχόμαστε μαζί και φέρνουμε στο Θεό όλα μας τα προβλήματα και τις δυσκολίες που μπορεί ένας να την έχει, να έχει καταλάβει, να έχει ενοχληθεί, να έχει πειραστεί. Συζητάμε τα ζητήματα όλα για να δούμε μην τυχόν κάποιος από την οικογένεια με κάποιον από τους άλλους ή με κάτι από όλα αυτά ενοχλείται. Ρίζα πικρίας, μικρή ενόχληση. Δίνουμε πολύ προσοχή καθώς ακούμε, σε αυτά που ακούμε, προσέχουμε τι ακούμε και πώς ακούμε, ώστε μόλις αρχίσει να δημιουργείται το πρόβλημα να γίνει αντιληπτό. Πρακτικά, η γυναίκα και ο άντρας συζητάνε όλα τα θέματα και συζητάνε βέβαια και για τους συγγενείς και για τους φίλους, για όλα τα ιδιαίτερα πρόσωπα, με σκοπό
να είναι φως και να τους οδηγήσουν στην αιώνια ζωή, να τους βοηθήσουν, να τους υπηρετήσουν και να γίνουν πλησίων. Δεν γίνεται δηλαδή πλησίων ένας από την οικογένεια σε κάποιο φίλο του, γιατί τότε απομακρύνθηκε από την οικογένεια, απομονώθηκε και στο τέλος θα αποξενωθεί. Δεν υπάρχει έργο μέσα στην οικογένεια που δεν το ξέρει ο άλλος. Δεν υπάρχει έργο στην οικογένεια που δεν το αποφασίζουν μαζί, τουλάχιστον ο άντρας και η γυναίκα, και ρωτώντας και συνεργαζόμενοι και με τα παιδιά, έστω και αν είναι μικρά. Άρα λοιπόν, εμφανίζεται ο συνάδελφος. Έλα να τον γνωρίσω, γυναίκα μου, άντρα μου, συνάδελφος της γυναίκας. Έλα να τον γνωρίσεις. Έλα να κουβεντιάσουμε, τον προσκαλούμε σπίτι. Συζητάμε. Και όταν φεύγει, κουβεντιάζουμε και εξομολογούμεθα. Δεν εξομολογούμεθα τις αμαρτίες. Εξομολογούμεθα αυτά που ανέβηκαν στην καρδιά μας. Τι ανέβηκε στην καρδιά του άντρα μου για τον συνάδελφό μου ή τη συνάδελφισά μου? Τι ανέβηκε στην καρδιά της γυναίκας μου για τον συνάδελφό μου ή τη συνάδελφισά μου? Τι ανέβηκε στην καρδιά της γυναίκας μου για τον αδελφό μου, για την αδελφή μου? Τι ανέβηκε στην καρδιά του άντρα μου για τον αδελφό μου, την αδελφή μου, τον ξαδελφό μου? Για να κουβεντιάσουμε για όλα αυτά τα πρόσωπα, μην το κρατάς μέσα σου. Έλα να το συζητήσουμε. Φώναξε και τα παιδιά κάποια στιγμή, όχι πάντα, κάποια στιγμή. Πάρτε αποφάσεις ενώπιον του Θεού, προσευχηθείτε ενώπιον του Θεού για το πώς είναι το καλύτερο ενώπιον του Θεού να πολιτεύεστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους, να συμπεριφέρεστε μαζί και σε αυτούς τους ανθρώπους. Μην παίρνεις μόνος σου αποφάσεις. Μην ενεργείς μόνος σου, μόνη σου. Δεν είσαι μόνος σου, δεν είσαι μόνη σου, είσαι ασθένα. Γιατί αν αποφασίσεις μόνος σου ή μόνη σου, χαλάει η πνευματική ισορροπία που έχει βάλει ο Θεός. Άκουμε προσοχή ο σύζυγος, να ακούει με προσοχή τα λόγια της γυναίκας, γιατί μπορεί ο Θεός να την έχει σοφίσει και να είναι το αλάρμου του Κυρίου, πρόσεχε, θα σε παρασύρει. Και δεν λέω τυχαία τη λέξη, το έχω δει αυτό. Θα σε παρασύρει αυτός ο αδελφός φίλος σου. Θα σε παρασύρει αυτή η αδελφή φίλη σου. Και όταν, αγαπημένα μου αδέλφια, μαζί ο άντρας και η γυναίκα συζητάνε, εξομολογούνται, προσεύχονται και ζητάνε από το Θεό σοφία και σύνεση και αποφασίζουνε τις ενέργειές τους από κοινού, ο διάβολος δεν βρίσκει τόπο και δεν μπορεί να κάνει κακό κανένα εξωτερικό πρόσωπο, κανένας εξωτερικός παράγων. Τίποτα. Κανένα κακό. Και αν μάλιστα πρόκειται για φίλους ή φίλες των παιδιών, πάλι το ίδιο. Τώρα όμως όλοι μαζί η οικογένεια. Και προσοχή, ιδίως στα παιδιά, μην περάσουμε την εικόνα ότι αυτός δεν είναι αυτό το παιδί τόσο πνευματικό, τόσο καλό που να κάνουμε εμείς παρέα μαζί του, γιατί αμέσως δημιουργούμε έμεσα στην καρδιά του παιδιού μια υπερηφάνεια και μέσα στη δική μας την καρδιά μια υπερηφάνεια. Προσοχή, δεν απομακρύνουμε κάποιους επειδή δεν είναι καλή, ενώ τόσο πνευματική σαν εμάς. Αντιθέτως, αποφασίζουμε μαζί πώς θα συμπεριφερθούμε για να τους κάνουμε πιο πνευματικούς από εμάς. Γιατί αν απομακρυνόμαστε από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, γιατί δεν είναι πνευματικοί,
και ιδίως από τα αδέλφια μας, επειδή δεν είναι πνευματικοί, τότε ούτε πλησίον θα είμαστε, ούτε καλοί αδελφοί είμαστε. Χάνουμε την αποστολή μας, χάνουμε το ρόλο μας, χάνουμε το έργο μας, χάνουμε το Χριστό. Γιατί ο Χριστός μας στέλνει ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Προσοχή λοιπόν, μη χαθεί πρώτον η ισορροπία η πνευματική μέσα στο σπίτι, αλλά και μη χαθεί και το έργο και η αποστολή του σπιτιού προς τα έξω. Είναι δύο πράγματα πάρα πολύ σοβαρά στα μάτια του Θεού, που πρέπει να τα έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας, και θα έχουμε απεριόριστη επιτυχία όταν ό,τι κάνουμε το σκεφτόμαστε, το συζητάμε, το μελετάμε, προσευχόμαστε, αποφασίζουμε μαζί σαν ένα, άντρας, γυναίκα, και όποτε χρειάζεται και με τα παιδιά, σαν ένα, οικογένεια, και ενεργούμε συνδυασμένα. Είμαστε ένα σώμα. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Η οικογένεια είναι ένα σώμα. Και όλη η οικογένεια είναι μέλη του σώματος αυτού. Γι' αυτό λέω ότι είναι πνευματικό έργο ο γάμος. Κεφαλή ο άντρας. Κεφαλή του άντρα ο Χριστός. Κανένας δεν μπαίνει ανάμεσα στο Χριστό και στον άντρα. Και κανένας δεν μπαίνει ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Και κανένας δεν μπαίνει ανάμεσα στους γονείς και στα παιδιά. Γιατί όποιος μπει, καταστρέφεται η ενότητα. Καταστρέφεται η ομόνοια, η συγκατοίκηση εν ομονία. Αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε όλοι μαζί, σαν ένα, με τη χάρη του Χριστού και την οδηγία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με προσευχή, με το λόγο, στηριζημένοι πάντοτε στο Λόγο του Θεού και οδηγούμενοι πάντοτε από το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι, όχι μόνο δεν μπορεί να εισέλθει μέσα στην οικογένεια οποιαδήποτε κακή επιβουλή του διαβόλου χρησιμοποιώντας ανθρώπους, τους οποίους ιδιαιτέρως σαν φίλους μας, σαν συγγενείς μας, σαν συναδέλφους μας, τους αγαπάμε, δεν αφήνουμε μέσα στην οικογένεια να μπει κανένα κακό, από καμία οπή τρύπα, δεν αφήνουμε τρύπες, είναι όλες καλυμμένες από την παρουσία του Θεού. Αλλά και δεύτερον, όχι το σημαντικότερο, το ίδιο σημαντικό, είναι ότι μεταφέρουμε αυτό που έχουμε και προς τους άλλους. Και τι έχουμε? Το Χριστό. Τι έχουμε? Την αιώνια ζωή. Και έτσι αυτή η οικογένεια όχι μόνο είναι στο απειρόβλητο του διαβόλου, δεν βρίσκει άνοιγμα ο διάβολος, δεν βρίσκει τόπο ο διάβολος, γιατί είναι όλοι αγαπημένοι, όλοι είναι ενωμένοι, όλοι σκέφτονται το αυτό, όλοι φρονούνε το αυτό, έχουν την ίδια γνώμη, θεωρούν μεταξύ τους αλλήλους υπερέχοντας, υποτάσσονται ο ένας τον άλλον, ακούνε με μεγάλη προσοχή, προσέχουν τι ακούνε, πώς ακούνε ο ένας από τον άλλον, αποφασίζουν και ενεργούν με τη χάρη του Χριστού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου σαν ένας. Οπότε και αν παρόλα αυτά κάναν κάποιο λάθος, θα βρούνε χάρη από το Θεό, αλλά και εύκολα θα το συνειδητοποιήσουν το λάθος και άμεσα θα το διορθώσουν. Και έτσι και στην αποστολή τους, γιατί έχει αποστολή η οικογένεια, η αποστολή της οικογένειας δεν είναι να περνάμε καλά, δεν είναι να προοδεύουμε, που και αυτό είναι. Η αποστολή της οικογένειας είναι, της χριστιανικής οικογένειας, να είναι φως στον κόσμο, αλάτι στη γη, και να επεκτείνονται τα όρια της και να στέλνουν μηνύματα ουρανού
σε όλο το περιβάλλον το δικό τους. Άρα ευλογημένη οικογένεια. Γιατί και δεν κινδυνεύει από τα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα, από τις μεθοδίες και τις πανουργίες του εχθρού, γιατί υπάρχει ενότητα της πίστεως και ενότητα του Πνεύματος του Αγίου και ο σύνδεσμος τελειότητας που είναι η αγάπη και στην αποστολή τους είναι αποτελεσματική. Έχουν καρπό. Είναι φως. Είτε προς μαρτυρία είτε προς σωτηρία. Μία οικογένεια ευλογημένη στην παρουσία του Θεού, ασφαλισμένη στην παρουσία του Θεού, ένδοξη και αποτελεσματική στο έργο της και στην αποστολή της. Κανένας κίνδυνος, κανένας φόβος, όποια προσπάθεια του διαβόλου είναι αποτυχημένη, ταυτόχρονα ο Χριστός δοξάζεται, ο Λόγος του Θεού υψώνεται, η Βασιλεία των Ουρανών επεκτείνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για το Λόγο Του και ζητάμε από τον Θεό πάντοτε, καθώς αναγνωρίζουμε όλοι μας ότι είμαστε λοιποί σοφίας, ζητάμε από τον Πατέρα τον Ουράνιο που δίδει πλουσίως και δεν ονειδίζει να συμπεριφερόμαστε προς τους έξω και προς τους μέσα, προς τους έξω από την Εκκλησία και προς τους μέσα στην Εκκλησία με τον τρόπο που Αυτός θέλει, για τη δόξα τη δική Του, για να φέρουμε καρπό πολύ που είναι η διαταγή Του και ο καρπός μας να μένει. Εδώ μας αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σας που μας παρακολουθήσατε και εμείς με πολύ αγάπη σας ευχόμαστε πάντοτε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας και τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στη ζωή σας. Ο Θεός μαζί σας.